Το ποτήρι της αγανάκτησης ξεχύλισε για τους κτηνοτρόφους του νησιού με φόντο τις πληρωμές του ΠΚΠ, με αποκορύφωμα την πληρωμή της δεδεμένης γάλακτος, καθώς όπως διαπίστωσαν, αρκετοί παραγωγοί μένουν εκτός από τις πληρωμές. Ο κτηνοτροφικός τομέας υποφέρει, δεν έχει στηριχθεί καθόλου. Περιμέναμε τα χρήματά μας, τα είδαμε περικομμένα. Περιμέναμε τη συνδεδεμένη του γαλάτου, την είδαμε περικομμένη. Πολλοί συνάδελφοί μας δεν πήραν λεφτά, δεν πήραν χρήματα. Πολλοί κτηνοτρόφοι είναι έξω από την πληρωμή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, όποιοι ήταν σε επιτόπιο έλεγχο, δεν θα πληρωθούν. Για να πάρει ένα πρόβατο την ενίσχυση, θα πρέπει να έχει 100 κιλά ανά εγώ πρόβατο. Αλλά πρέπει, όταν κάνεις την αίτηση, δεν έχεις το σύνολο του γάλακτος σε τιμολόγηση και κάνεις το περίπου. Εάν στο περίπου αυτό που βάζεις, δηλαδή εγώ έχω 20 τόνους γάλα, δικαιολογώ 200 πρόβατα. Εάν δηλώσω 250 δεν την παίρνω. Κτηνοτρόφοι από τους νομούς Ρεθύμνου και Ηρακλείου προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τον ΟΠΚΕΠΕ Ηρακλείου, διεκδικώντας λύσεις στα αιτήματά τους. Ξεσύλησε η οργή του κτηνοτροφικού κόσμου. Ήρθαμε εδώ σήμερα να κάνουμε παράσταση διαμαρτυρίας για τις συνδεδεμένες του γαλά και το κρέατος που το κόψανε εν μέσω πανδημίας. Αντί λοιπόν να μας στηρίξουν, δεν δώσαν τα λεφτά που οφείλαν να δώσουν στους παραγωγούς που πραγματικά παράξανε προϊόν και κόβουν τα πόδια, στην ουσία τιμωρούν αυτό που παράγει. Έπρεπε να μαντέψουμε τα κιλά του γάλατος. Αν είχαμε 12 τόνους μας τα κόβανε, αν έχουμε 8 πάλι μας τα κόβουνε. Παράλληλα έκαναν λόγο για κοροϊδία όσον αφορά τους δασικούς χάρτες, ενώ διαμαρτυρήθηκαν για το υψηλό κόστος των ζωοτροφών, καθώς και για τη μη στήριξη των πληττόμενων κτηνοτρόφων από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Στηρίζουμε αυτή τη στιγμή τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, είναι πάρα πολλά, αγγίζουν όλο τον αγροτικό κόσμο και το κτηνοτροφικό, αλλά και αυτόν που έχει στη φοιτητική, όσον αφορά το θέμα και του ΟΣΔΕ με προβλήματα, με λάθη και προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Υπάρχουν θέματα με τους δασικούς χάρτες, οι οποίοι ο Σκρέκας μας υποσχέθηκε κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα. Διότι ναι, μεν το νομοσχέδιο μπορεί να έχουν το προσχέδιο αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή όσον αφορά το θέμα των ενεργοποιήσεων και στη φοιτητική και στη ζωική. Και κάνει να πάρουν και το κορονοϊό τα 4 ευρώ, τα έχουν πάρει ακόμα που λέγανε ότι θα τα πάρουν. Αλλά έχουμε πολλά προβλήματα. Δεν είναι μόνο οι πληρωμές. Είναι οι ζωοτροφές ανεβαίνουν πάνω, δεν έχουμε στεμό και δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Κτηνοτρόφοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την επιβίωσή τους, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα προς την κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή ο κτηνοτροφικός τομέας είναι σε ένα καράβι ακυβέρνητο. Η υπομονή, ξαναλέμε, έχει εξαντληθεί. Ο κόσμος έχει εξαγριωθεί. Θα πάμε για πόλεμο. Αν θέλουν πόλεμο, θα τον έχουν. Το νούμερο ένα είναι να αποζημιωθούν όλοι οι κτηνοτρόφοι, άσχετα με μετρήσεις και χωρίς μετρήσεις, να πάρουν τη συνδεδεμένη του γαλάτου, να πάρουν οι συναδέλφοι μας το τετράευρο που δεν έχουν πάρει και να δώσει ακόμα έκτακτη ενίσχυση, ανακεφαλή ζώου σε όλους τους κτηνοτρόφους. Παράγει γάλα, δεν παράγει.